Σήμερα λοιπόν θα πάμε και θα δοκιμάσουμε για ακόμη μία φορά fast food. Πλέον έχει γίνει έφημος αυτό εδώ το κανάλι, το fast food κυριολεκτικά. Και θα δοκιμάσουμε κάτι που δεν έχει έρθει ποτέ μέχρι στιγμή σε αυτό εδώ το κανάλι. Και αυτό δεν είναι άλλο από πίτσα. Χωρίς πολλά, οπότε πάμε κατευθείαν να βρούμε την πιο ιδιαίτερη και top rated πίτσα στο delivery app, να την παραγγείλουμε και να έρθει να κάνουμε το τεστ γεύσης. Έτσι λοιπόν, χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, μπήκα κατευθείαν στο delivery app ψάχνοντας την καλύτερη πιτσαρία. Αφού την βρήκα με 4,7 αστέρια από τα 5, περιηγήθηκα λίγο στο μενού έτσι ώστε να μπορέσω να βρω κάτι που να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον και να μου τραβήξει την προσοχή, και τελικά το έκανε το Pepper Box, ένα κουτί το οποίο έχει μέσα 8 κασεροκροκέτες, πατάτες country style φυσικά, οι οποίες είναι και οι αγαπημένες μου, και συνοδεύονται από ένα κουτάκι λαχταριστή και ωραία barbecue sauce, και φυσικά μια ολόκληρη πίτσα, η οποία δεν είναι μεγάλη, να το τονίσω αυτό σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, το κατάστημα σου δίνει εννοείται την επιλογή να επιλέξεις και να περιηγηθεί σε όλες τις πίτσες που διαθέτει, ενώ επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε λεπτή ή κανονική ζύμη. Εννοείται ότι θα είχε και γλυκό μέσα αυτό το κουτί, γλυκό καλτσόνε όπως το αναγράφει στην επιλογή, και δεν το έχω δοκιμάσει, οπότε ανυπομονώ. Σε 40 λεπτά ήταν εδώ η παραγγελία, και όπως μπορείς να δεις και μόνος σου, κάθε πράγμα που έχει μέσα φαίνεται απολύτως λαχταριστό. Όλα ήρθαν ζεστά εννοείται, χρυσαφένιες πατάτες και κασεροκροκέτες, εννοείται πεντανόστιμο φαίνεται το γλυκό και η πίτσα τραγανή. Και μετά από περίπου 40 λεπτά είμαστε εδώ, έχει έρθει λοιπόν όλο αυτό το... όλη αυτή η κούτα θα λέγαμε έτσι, με κρύβει ολόκληρο αυτό το κουτί, και αυτό συμβαίνει γιατί δεν παραγγείλαμε μια απλή πίτσα αλλά κάτι ιδιαίτερο, όπως είπα και στην αρχή. Ένα σύνολο πραγμάτων, όπως βλέπετε εδώ, δεν ξέρω κυριολεκτικά από πού να πρωτοξεκινήσω. Έχουμε κλασική πίτσα, σχετικά μικρή ρε παιδί μου, αλλά αυτό συμβαίνει είπαμε επειδή έχει πολύ μεγάλη ποικιλία μέσα. Πίτσα με 4 τυριά, πολύ ιδιαίτερη. Θέλω να δω κατά πόσο νιώθεις ρε παιδί μου την ποικιλία τυριών μέσα στην πίτσα. Επέλεξα επίτηδες την κανονική ζύμη και όχι τη λεπτή, γιατί δεν ήθελα, ξέρεις, να λιώνουν, να τρέχουν ρε παιδί μου, να γίνονται έτσι ζουμιά κλπ. Ήθελα να είναι μια normal πίτσα, να δούμε τι και πώς. Πατάτες country όπως βλέπετε έχει μπόλικες, μπορώ να πω. Κασεροκροκέτες έχει 2, 4, 6, 8 κασεροκροκέτες. Okay, μια χαρά. Έχουμε εδώ πέρα σος, λογικά είναι barbecue θα υποθέσω. Πηγαίνει με τις πατατούλες. Και γλυκό το οποίο είναι όπως έγραφε μέσα, καλτσόνε γλυκό αν δεν κάνω λάθος. Από ό,τι βλέπω έχει μέσα μερέντα. Είναι τραγανούτσικο το φύλλο, έτσι όπως το κόβω εγώ. Χωρίς πολλά, πάμε κατευθείαν ήρεμα και ωραία να ξεκινήσουμε το τεστ γεύσης λοιπόν. Έχουμε εδώ πέρα και τα ωραία τραπεζάκια που έχω ακούσει κάτι κουφά πράγματα στο ίντερνετ για το τι πιστεύει ο κόσμος ότι είναι αυτά. Παιδιά, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή τα βάζουν απλά και μόνο για να μην κάνει κούρμπα το κουτί και να μην ακουμπάει ρε παιδί μου το χαρτόνι επάνω στην πίτσα, να μην κολλήσει. Είναι πολύ απλό, νομίζω. Δεν είναι πυρηνική φυσική or something. Πω, από τα κασέρια εδώ είναι. Σε μυρωδιά, ρε παιδί μου, έρχεται πάρα πολύ ένταση ας πούμε από τα τυριά. Ω, δηλητήριο ρε άστο. Ω, και εγώ τώρα να κλείσω εδώ το βίντεο και να κάτσω να το φάω όλο. Άστο ρε άστο. Στο καπάκι τώρα θα φάμε country πατατούλα. Α, πατάτα θα μυρίζει ρε παιδί μου, πατάτα είναι, τι θα μυρίζει. Είναι ζεστά όλα. Βούτα. Barbecue. Okay. Αν και για να πω την αλήθεια, είμαι περισσότερο λάτρης της barbecue μέσα σε μπέργκερ παρά έτσι απλά να βουτάω ρε παιδί μου τις πατάτες. Λατρεύω country. Όποτε και σε όποιο μαγαζί μου έχει δοθεί η δυνατότητα να πάρω country έναντι απλής πατάτας ρε παιδί μου, πάντα, πάντα country πατάτα. Τη λατρεύω, πεθαίνω. Πώς να σου πω, είναι αγαπημένη μου, το αγαπημένο μου είδος πατάτας, hands down. Oh. Κάτσε όμως τώρα γιατί μόνο τρώω εδώ πέρα, έχω μπουκωθεί και μια γνώμη της προκοπής δεν ακούσατε προς το παρόν. Λοιπόν, μιλάμε, έχουν πιαστεί τα χέρια μου να κρατάω το κουτί. Δεν είναι δουλειά αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τώρα την πίτσα, είναι σχετικά μικρή η συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχει τύχει να πάρω από το ίδιο κατάστημα και τη μεγάλη ρε παιδί μου, ίδια με 4 τυριά ας πούμε. Οπότε είναι δοκιμασμένο το πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έρχονται όλα ζεστά. Λίγο με χαλάει το γεγονός ότι έχει λίγο παραπάνω λάδι. Να το πω. Δεν ξέρω
ξέρω αν φαίνεται, ρε παιδί μου, από το βίντεο που γυαλίζει λίγο. Έχει έτσι τα ζουμιά. Έχει ένα πολύ μικρό κλικ παραπάνω λαδίλα από ό,τι θα το ήθελα εγώ προσωπικά. Ξέρω ότι σε πολλούς αρέσει. Τους αρέσει, ρε παιδί μου, να τρώνε και να τρέχουν ζουμιά, να στάζουν, ξέρω εγώ. Εγώ δεν το προτιμώ τόσο πολύ, αλλά όχι ότι δεν μ' αρέσει. Μια χαρά μ' αρέσει. Στην πίτσα μου έρχονται καθαρά όλα τα τυριά που έχει πάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το πίσω κομμάτι, η κόρα, ρε παιδί μου, το ψωμί, τέλος πάντων, είναι τραγανό όπως μου αρέσει. Δεν είναι εκείνο το στυλ που να είναι σαν ψωμί, σκέτο ψωμί, ρε παιδί μου, που σου έρχεται και σε μπουκώνει, ξέρεις, και πιο πολύ τα αφήνουν. Εγώ ανέκαθεν την έτρωγα την κόρα της πίτσας και στο συγκεκριμένο ένα παραπάνω μου αρέσει, γιατί είναι μεν μαλακό μέσα, αλλά τραγανό ταυτόχρονα απ' έξω. Οπότε του το δίνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει, όλα good. Τώρα, όσον αφορά τα τυριά, είπα ότι μου έρχονται καθαρά οι γεύσεις από τα τυριά, μου έρχεται αυτή η ποικιλία που μ' αρέσει, το λατρεύω κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά τις πατάτες, βλέπω στις περισσότερες. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Είναι τραγανό το περίβλημα που στις country πατάτες αυτό θέλεις. Δεν θέλεις να έχει μαλακώσει το γύρω-γύρω στην ουσία. Μέσα θέλεις να είναι μαλακό η όλη πατάτα, αλλά γύρω-γύρω το θες να είναι αρκετά τραγανό. Το πέτυχαν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και οι πατατούλες είναι, δεν είναι κοινές οι άψυχες ή μικρούτικες. Βλέπεις εδώ, έχει κομμάτια, ρε παιδί μου, άξια αναφοράς. Είναι μεγάλα που έχουν μέσα ψωμί. Τώρα πάμε λίγο στις κασεροκροκέτες. Να βάζω βαθμό για το καθένα ξεχωριστά. Θα βάζουμε χώριο βαθμούς. Για την πίτσα θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Στις country πατάτες πάνω κάτω έχω φάει σε πάρα πολλά καταστήματα τέτοιου είδους country πατάτες. Θα βάλουμε ένα 7,8 στα 10. Όχι ότι είναι κακές αυτές, απλά έχει τέλος πάντων κάποια περιθώρια βελτίωση η συγκεκριμένη πατάτα country. Πάμε στην κασεροκροκέτα. Α. Ωραίο. Θα σου πω. Είναι ωραίο γιατί φαίνεται ότι δεν είναι από αυτές τις κατεψυγμένες. Και πώς το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνεις και από το περίβλημα, ότι είναι λίγο έτσι ψιλοακανόνιστο. Δεν είναι εκείνο το τυποποιημένο, ρε παιδί μου. Πώς είναι στα σουβλάκια. Άμα έχει φάει καζάνια και καζάνια κασεροκροκέτες, κυριολεκτικά έχουν θρέψει τόσα χρόνια, το καταλαβαίνεις. Και το καταλαβαίνεις και από το εσωτερικό τους. Δεν ξέρω άμα φαίνεται. Ελπίζω κάπως να φαίνεται, ρε παιδί μου, να περνάει. Το καταλαβαίνεις επειδή φαίνεται ότι μέσα το κασέρι που έχουν χρησιμοποιήσει είναι, ρε παιδί μου, έχει μπει χέρι, πώς να το εξηγήσω. Πω, τρελαίνομαι όταν η κασεροκροκέτα δεν βγάζει λάδι. Κυριολεκτικά, σχεδόν ούτε καν στο χέρι μου, ρε παιδί μου, δεν έχει μείνει λαδίλα. Καλά, για κάτω δεν το συζητάμε, ούτε να στάξει ούτε τίποτα, έτσι. Οπότε του το δίνω full respect για αυτό το πράγμα. Κασεροκροκέτα και χειροποίητη και πολύ νόστιμο. Ούτε πολύ αλμυρί, που το προτιμώ εγώ, δεν θέλω να είναι too much σε θέμα αλατιού. 9,2 στα 10. Εύκολα, εύκολα. Και πάμε και μια μπουκιά από εδώ, από το γλυκάκι μας που έχω εδώ, το οποίο λέει ότι είναι καλτσό. Εμένα μου κάνει τύπου σαν φίλο μπουγάτσας, να πω. Φίλο μπουγάτσας με άχνη και μέσα μερέντα, κάτι τέτοιο μου κάνει εμένα. Δεν μου φέρνει τόσο καλτσόνι αυτό. Πω, τι λες, πω, τι λες ρε. Τι λες ρε. Πω, πω, αρρώστια είναι αυτό, παιδιά. Πρώτη φορά το δοκιμάζω αυτό από το συγκεκριμένο κατάστημα. Άπαξ και θέλετε κάτι αλμυρό, αλλά θέλετε μετά και γλυκό, όλο αυτό το πράγμα, ο συνδυασμός που κάνεις εδώ είναι απλά top. Δεν υπάρχει ρε, δεν υπάρχει, είναι top. Κάνε αυτό το πράγμα, μη ρωτάς. Κάνε απλά αυτό το συνδυασμό. Αυτό που έφαγα, το γλυκό, μου φέρνει εμένα, πώς είναι, ρε παιδί μου, η υφή, όπως τρως το κρουασάν, αλλά το κρουασάν το χειροποίητο από το φούρνο, το φρέσκο. Κατάλαβες, τέτοιο στυλ κρουασάν. Δηλαδή η ζύμη, το ενδιάμεσο. Κατάλαβε τέτοιο στυλ. Δεν μου φαίνει δηλαδή τόσο πολύ σε καλτσόνε και τέτοια όπως γράφει. Δεν ξέρω. Πιο πολύ φαίνει σε κάτι τέτοιο. Η μερέντα μέσα δεν είναι προφανώς από αυτά τα ό,τι να είναι, τα χύμα, ρε παιδί μου, και αυτά. Είναι η μερέντα που έχει υγροποιηθεί, να το πω έτσι. Δεν είναι από αυτά τα να βάλουν μια κουταλίτσα και έξω από την πόρτα. Έχει απ' άκρη σ' άκρη, κυριολεκτικά στάζει η μερέντα. Οπότε θα το εκτιμήσετε όσοι αγαπάτε τα γλυκά. Από πάνω έχει και άχνη, σαν να μην έφταναν όλα αυτά. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά, σου φέρνει, ρε παιδί μου, το κρουασάν με τη μερέντα και την μπουγάτσα από την άχνη, δηλαδή είναι όλα μαζί ρε, ό,τι τους ήρθε στο μυαλό από top γλυκό, τα βάλαν όλα μαζί και φτιάξαν αυτό το πράγμα. Ειλικρινά είναι top. Όταν ήθελα γλυκό, εύκολα θα μπορούσα απλά να τρώω αυτό, χωρίς πολλά πολλά. Αλλά τώρα σαν βαθμολογία θα του βάλουμε ένα 9 εύκολα, δηλαδή αεράτα 9, μην πω και παραπάνω. Μπορεί με την πίτσα τώρα που το σκέφτομαι να είμαι λίγο αυστηρός, να θέλει ένα 8,8 η πίτσα. Αλλά εντάξει, κατάλαβες ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές αυτά. Το κουτί
αυτοί το βλέπετε πόσο είναι, νομίζω αξίζει. Και προφανώς να πω σε αυτό το σημείο ότι πίτσα μπορείς να πάρεις, ρε παιδί μου, οποιαδήποτε θέλεις εσύ από αυτές που έχει το κατάστημα, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να πάρεις αυτή με τα τέσσερα τυριά. Οπότε, με λίγα λόγια, αυτή ήταν η γνώμη μου για την καλύτερη και πιο ιδιαίτερη πίτσα που κατάφερα να βρω. Και όπως είδατε, δεν ήταν μόνο πίτσα, αλλά κακά τα ψέματα, όλα τα καταστήματα που πουλάνε πίτσα πουλάνε και 2-3 άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι onion rings, μπορεί να είναι πατάτες, μπορεί να είναι κασεροκροκέτες, κάποιο γλυκό ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σχεδόν όλα τα καταστήματα πουλάνε και κάποιο γλυκό εξτρά μαζί με την πίτσα. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα όπου μαζί με την πίτσα δοκιμάσαμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία από αυτά τα οποία προσφέρει το συγκεκριμένο κατάστημα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν με πειράξει ή με ξενήσει κάτι, τέλος πάντων θα το πω, εννοείται. Αυτά οπότε για αυτό το βίντεο, εννοείται like για να βοηθήσετε και να στηρίξετε να ανέβουμε ακόμη περισσότερο και να το προωθήσει ακόμη περισσότερο το βίντεο αλγόριθμο. Σχόλιο εννοείται από κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας αν σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο και να το προωθήσει κι άλλο το YouTube. Εννοείται subscribe, πατήστε το κουμπί της εγγραφής κάτω από αυτό εδώ το βίντεο για να γίνετε μέλος αυτής εδώ της ομάδας και να γίνουμε όλο και περισσότεροι. Ακολουθήστε με σε όλα τα social media, Instagram και TikTok, θα βρείτε links κάτω στην περιγραφή και για τα δύο. Και εμείς εννοείται θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε καλά να περνάτε. Bye!